Αγαπητοί μας φίλοι, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί μας βοηθάει πολύ, και απλά ένα like. Ποιος θα το χτυπήσει βέβαια, ο Κώστας Φραντζέσκος. Είναι κοντά του και ο Μαραγκός. Τείχος από τους παίκτες της Αθλητικού Μαδρίτης. Φραντζέσκος το φάλι, μπάλα περνάει από τον τείχος. Εκπληκτικό γκολ. Από τον Κώστα τον Φραντζέσκο, πάω και σοφαρίζει 1-1. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον σπεσιαλίστα Κώστα Φραντζέσκο, τον βλέπετε εδώ. Ο Κώστας Φραντζέσκος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιανουαρίου του 1969. Είναι πλέον προπονητής και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Η καταγωγή του από την Κομιακή Νάξου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ανεξάρτητη ομάδα της γειτονιάς του Έαντα Καλυθέας. Ένα χρόνο αργότερα υπέγραψε δελτίο στην ερασιτεχνική ομάδα του Αετού Καλυθέας και το 1985, σε ηλικία 16 ετών, μεταγράφηκε στη Βουλιαγμένη, με την οποία το 1988 κατέκτησε το κύπελο ΕΠΣΑ. Το 1990 έγινε μεγάλη μεταγραφή στην καριέρα του, όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό και αγωνίστηκε αμέσως στην Α' Εθνική, κατακτώντας την πρώτη κιόλας χρονιάς το Double. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για 2,5 χρόνια στον Όφι και για 3,5 στον ΠΑΟΚ, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους οπαδούς της ομάδας. Η μεγαλύτερη ίσως αποδοχή που δέχτηκε από όσες ομάδες αγωνίστηκε. Προς το τέλος της καριέρας του αγωνίστηκε διαδοχικά σε Καλαμάτα και Ιωνικό Νίκαιας και στη συνέχεια μετακόμισε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα για την ΑΕΚ Λάρνακας. Το 2003 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Άρη Θεσσαλονίκης, στον οποίο αγωνίστηκε για μισό χρόνο και στη συνέχεια αποκτήθηκε από την Προοδευτική, η οποία ήταν και ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του, αγωνιζόμενος συνολικά 1,5 χρόνο. Αρχικά το δεύτερο μισό της περίοδου 2003-2004 στην Α' Εθνική και ακολούθως την περίοδο του 2004-2005, όπου έκλεισε την καριέρα του αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στη Β' Εθνική. Συνοπτικά, σε 343 αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος πέτυχε 116 γκολ, ενώ αντίστοιχα την πρώτη εθνική της Κύπρου πέτυχε 14 γκολ σε 20 αγώνες. Επίσης αγωνίστηκε και σε αγώνες κυπέλου με όλες τις ομάδες του, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, τον Όφι, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στην καριέρα του κατέκτησε 4 τίτλους, όλους με τον Παναθηναϊκό, το πρωτάθλημα του 1991 και 3 κύπελα, το 91, το 93 και το 94. Με την Εθνική Ελλάδος αγωνίστηκε σε 38 αγώνες και πέτυχε 7 γκολ. Η πρώτη του συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1992 σε φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Κύπρο, στο Καφτατζόγλιο στάδιο, με προπονητή τον τότε Αλκέτα Παναγούλια. Το τέλος του παιχνιδιού αντί του Τσάρτα εκτελείται. Καλό είναι, είναι γκολ. Ο Φραντζέσκο κάνει το γκολ. Είναι το γκολ για την ελληνική ομάδα. Στο 74 ο Φραντζέσκο πιάνει στον ύπνο τον Τέντι. Ο Τέντι, ο οποίο δεν περίμενε, δεν έχει μάθει του ότι ο Φραντζέσκο καθόλου θα πάρει επικίνδυνο, περιμένει τη σέντρα ο Τέντι. Το βλέπετε. Η μπάλα πάει δίπλα ακριβώ στο δοκάρι και στα δίχτυα. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 23 Φεβρουαρίου του 2000, πάλι σε φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αυστρία, στην Καλαμάτα, με προπονητή τον τότε Βασίλη Δανίλη. Ο Κώστας Φραντζέσκος υπήρξε ρέκορντμαν στις εκτελέσεις φάουλ στην Ελλάδα, εκτελώντας πάντα με το αριστερό πόδι, που ήταν και το καλό του, γεγονός για το οποίο το αποδόθηκε το προσωνύμιο Mr. Foul. Συνολικά μετράει 43 τέρματα από εκτελέσεις φάουλ στην πρώτη εθνική. Επίδοση η οποία μέχρι σήμερα παραμένει ακατάρρυπτη. Επίσης κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων από εκτελέσεις φάουλ σε μια αγωνιστική περίοδο, όταν στο πρωτάθλημα του 1996-97 σημείωσε συνολικά 14 τέρματα, από τα οποία 3 πέτυχε σε έναν αγώνα, το οποίο τον καθιστά μοναδικό ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που κατάφερε να πετύχει hat-trick από τις εκτελέσεις φάουλ. Συνέβη στον αγώνα ΠΑΟΚ Καστοριά.
για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος του 1996-97. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, σημείωσε 57 γκολ από φάουλ, κατατασσόμενος 11ο στον κόσμο όλων των εποχών. Αντίθετα, δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος στις εκτελέσεις πέναλτι. Έπειτα από την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ασχολείται με το ποδόσφαιρο από άλλες θέσεις. Την περίοδο του 2007-2008 διετέλεσε τεχνικός διευθυντής στην ομάδα του Ηλυσιακού, αλλά και υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας προς το τέλος του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής. Αργότερα εργάστηκε ως προπονητής υποδομών στον Παναθηναϊκό. Τον Φεβρουάριο του 2021 ανέλαβε στον Απόλλωνα Λάρισας στο πρωτάθλημα της Super League 2 και το καλοκαίρι ανέλαβε την ΑΕΛ, η οποία συμμετέχει και αυτή στο πρωτάθλημα της Super League. Τον Αύγουστο του 2022 ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την ΠΑΕ Γάλεο. Εσείς βλέπετε στις οθόνες σας τελευταίες φωτογραφίες που έχουμε συλλέξει από τον Κώστα Φραντζέσκο.